και της Αγίας Παρασκευής. Εκτός από αυτό που είναι χορηγία του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, υπάρχουν σταθερά σε δύο δρόμους της περιοχής, στη Λεωφόρο Μαραθώνος και στη Λεωφόρο Πάτων. Και φανταστείτε πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το μηχάνημα, που μέσα σε ένα χρόνο είχαμε μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 90%. Λοιπόν, πώς είναι το μηχάνημα? Αυτό είναι το ραντάρ και ακριβώς λίγο πιο κάτω που βλέπετε εσείς είναι το φλας. Μόλις περάσει κάποιος οδηγός που οδηγεί με ταχύτητα πάνω από το όριο που έχουν ορίσει οι Δήμοι και η αστυνομία, αυτόματα καταγράφεται και όλα τα δεδομένα περνούν στο σκληρό δίσκο. Δεν υπάρχει παρουσία αστυνομικού προσωπικού. Περνούν στο σκληρό δίσκο τα δεδομένα και σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή όπως αυτόν που βλέπετε εσείς εδώ, όπου φαίνεται κατευθείαν η φωτογραφία του αυτοκινήτου μαζί με τον αριθμό κυκλοφορίας. Είναι ευαναγνωστό, ειδικά όταν μετά την επεξεργασία που δέχεται στα γραφεία της αστυνομίας. Η κλίση που βεβαιώνεται τυπώνεται άμεσα και πολύ γρήγορα πηγαίνει στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Το μηχάνημα αυτό είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στον κόσμο. Είναι σουηδικής κατασκευής και το συγκεκριμένο που είναι φορητό το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι της τροχιάς Αγίας Παρασκευής. Μάλιστα. Και το μεταφέρουν ανάλογα με το σημείο που χρειάζεται κάθε ουσιαστικά φορά. Ουσιαστικά δηλαδή, Μανώλη, θα έχουμε ένα τέτοιο μηχάνημα σε διάφορα σημεία στους αυτοκινητοδρόμους και στους δρόμους της πρωτεύουσας και των άλλων πόλεων, χωρίς να χρειάζεται να παρίσταται αστυνομικός και όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά 24 ώρες το 24ωρο, και σκεφτείτε ότι την πρώτη ημέρα που χρησιμοποιήθηκε ένα από τα μηχανήματα στη Λεωφόρο Μαραθώνος, βεβαίωσε 720 παραβάσεις για το όριο ταχύτητας. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Μια πρωτότυπη